Έχει τόσο χαρή που έχει επιστρέψει στο διαγωνισμό που δεν νομίζω ότι πρέπει να την κάνω να περιμένει άλλο. Έρχεται για ακόμα μία φορά εδώ κοντά μας στο My Style Rocks η Ανδριάννα Παναγιώτου. Τι γίνεται, κορίτσι μου? Καλά. Τι κάνει η μανούλα, μπαμπάς, όλοι? Καλά, έχεις φιλιά από όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ να μου τους φιλήσεις και εσύ. Και τέλος πάντων είσαι και πάλι εδώ και σου είχαν πει ότι αν τέλος πάντων μείνεις, γιατί δεν το ήξερα καμία σας, τι θα γίνει, σου λένε έχουμε τα βολάν, φρουφρού και αρώματα. Και είπες, ωραία μάνα μου, α, τι ωραία, θα τους δείξω εγώ. Και τα δύο. Α. Γιατί εγώ δεν αγαπώ το φρουφρού, γιατί θεωρώ ότι πάνω μου δεν κολλάει πολύ. Ναι. Οπότε είπα από τη μία πω γιατί, ναι, αλλά από την άλλη είπα, α, challenge, για να δω πώς θα το φέρω να εντυπωσιάσω. Θα τους κατατροπώσω, σκέφτηκε από μέσα της η Ανδριάννα, ναι, Παναγιώτου. Πού πηγαίνεις? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω σε event όπου θα παρουσιαστεί το νέο άρωμα της Ariana Grande. Έλα, ρε, Ariana. Και μετά θα ακολουθήσει πάρτι, οπότε, ναι, θα πάμε να γιορτάσω. Μαζί με την Ariana. Αυτό είναι μυστικό, δεν ξέρουμε όμως θα είναι. Α, εντάξει. Βαθμολογήστε. Που λέει, μαθαίνει και ο Αρίνος κάτι τέτοια. Λοιπόν, έχεις 4 τριάρια και 3 διάρια. Δήμητρα. Γεια σου, Ανδριάννα μου. Καλώς ήρθες. Χάρηκα πάρα πολύ, βασικά, που γύρισες. Ευχαριστώ. Θα πω ότι σε βρίσκω λίγο υπερβολική για εκεί που πας. Το κεφάλι σου είναι απίστευτο. Μ' αρέσει αυτό που έχεις κάνει εδώ με τις φύτρες. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ, σαν ιδέα. Και με την κοτσίδα την ψηλή. Τα σκουλαρίκια είναι εκπληκτικά. Το χρώμα σου πάει πάρα πολύ. Αισθάνομαι όμως ότι βγαίνεις από κάποιο βίντεο κλιπ και είσαι τραγουδίστρια. Okay. Με τον ντύσιμό σου σήμερα. Ναι. Δηλαδή, λαμβάνω μια υπερβολή. Αυτό. Το τσαντάκι δεν μου ταιριάζει. Και δεν ξέρω κι αν οι μπότες τώρα είναι φορέσιμες σε αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν, ναι, το λευκό βινίλ κατατάσσεται δηλαδή αυτή την εποχή στην μπότα ή γενικά σε παπούτσι πέρα από πέδιλο αυτό. Okay. Πώς φαίνονται αυτά που είπε η Δήμητρα μας? Ενδιαφέροντα, για να έχουμε να κουβεντιάσουμε. Εγώ είχα το φόρεμα και δεν ήθελα να βάλω κάτι μακρύ για να μου μακραίνει τη σιλουέτα. Οπότε το πόδι που ήταν έξω, επειδή το δοκίμασα και με άλλα παπούτσια, μου φαινόταν πάρα πολύ γυμνό. Οπότε για να το ντύσω, ή θα έβαζα καλσόν ή σκέφτηκα ψηλή μπότα. Επέλεξα την μπότα. Μετά θα μου φαινόταν. Αλλά τα πόδια σου είναι εκπληκτικά με αυτή την μπότα. Σου πάνε πάρα, ναι, πολύ αυτές οι μπότες. Πάντως βλέπω λουστρίνη γενικά. Ναι, έχω δει και εγώ λουστρίνη σε βινίλ λευκό, σε παντελόνι αυτή την εποχή. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω αν είναι, ναι, εντελώς σίγουρο, αν, ναι, είναι σωστό. Ναι. Έχω έναν ενδυασμό. Okay. Αυτό. Μάλιστα. Αλλά σε βρίσκω πολύ υπερβολική. Δηλαδή είναι σαν να είσαι πρωταγωνίστρια, σαν να είσαι το βασικό πρόσωπο, ναι, του αρώματος. Μετά την Ariana ή η Ανδριάννα, δηλαδή. Ακριβώς. Εσύ σκέφτηκα ότι επειδή είμαι από το My Style Rocks, πρέπει να θα φωτογραφηθώ κιόλας και πρέπει να τραβήξω τα βλέμματα, ναι, να ασχοληθούν μαζί μου, να με κοιτάξουν. Ναι, ναι. Αυτό, αλλά ναι. Πώς, okay, θα γίνει. Okay. Νατάσα, τι γίνεται, σ' αρέσει η μπλούζα γιατί βλέπεις, τι? Όχι, όλα καλά. Για πες μας γιατί έβαλες, είναι ένα μικρούτσικο διαράκι. Ναι. Μικρό. Και εμένα μου φαίνεται υπερβολικό. Και η μπότα νομίζω ότι τώρα δεν μου κολλάει πάρα πολύ λόγω εποχής. Και η τσάντα είναι λίγο, γενικά αυτό είναι λίγο υπερβολικό όλο. Ναι. Δηλαδή αυτό που είπε η Δήμητρα ότι είναι λες και είσαι από βίντεο κλιπ, είναι, ναι, just. Λοιπόν, να σου πω το μέσο όρο εγώ τώρα. Είναι 2,3. Πώς φαίνεται για πρώτος μετά την επιστροφή? Είναι οκ. Okay. Φυσικά, μετά τα 1, okay, κάτι, 1, ναι, κάτι που ακούσαμε, είναι πολύ οκ. Okay. Έλα, Ανδριάννα μου. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.